Leftover Bullets είναι ένα συγκρότημα που μου αρέσει πάρα πολύ για μια σειρά από λόγους. Καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος τους. Είναι μια rock and roll μπάντα που στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον βρίσκεται στην νοητή γραμμή που χωρίζει τη δεκαετία του 80 με αυτή του 90. Μη με παρεξηγείτε. Οι Leftover Bullets δεν είναι ούτε ρετρό ούτε αναχρονιστική. Είναι ένα απόλυτα σημερινό συγκρότημα που η αισθητική του εκπορεύεται τόσο από το αμερικάνικο hard rock της δεκαετίας του 80 με την feel-good διάθεση που το χαρακτήριζε, ενώ από την άλλη έχουν και την εσωστρέφεια των σχημάτων του Seattle και ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους βρίσκουν την ισορροπία τους. Όλα αυτά βέβαια μικρή σημασία θα είχαν αν δεν έγραφαν πολύ ωραία τραγούδια και δυνατά, πολύ δυνατά riff και κάτι εξίσου σημαντικό. Οι Leftover Bullets είναι ένα συγκρότημα που σκέφτεται. Κάτι που είναι φανερό στις συνεντεύξεις και στους στίχους τους. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνοδεύστε τους με το ποτό της αρεσκίας σας. Γεια μας.
ξεκινάμε να γράφουμε ένα άλμπουμ λέγοντας τώρα θα γράψουμε 10 metal κομμάτια. Η δημιουργία ενός άλμπουμ είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί τη συνεισφορά όλων των μελών του group, που το καθένα έχει τις δικές του επιρροές. Φυσικά υπάρχει πάντα μια κίνηση ενισταμένη, γι' αυτό και το ύφος μας, ο ήχος μας, κινείται στον χώρο της hard rock. Απλά κάποιες φορές μπορεί να θελήσει να αποδώσει ένα κομμάτι με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό και να παίξει με τις εντάσεις, να παίξει με τις ταχύτητες, να παίξει με την αγριάδα. Παρ' όλα αυτά, ο ήχος μας είναι χαρακτηριστικός, είναι πάντα παρόν και φάνηκε από τον πρώτο δίσκο και ενισχύθηκε πολύ και με το δεύτερο. Ας μην ξεχνάμε ότι τα κομμάτια είναι ιστορίες, τις οποίες δεν τις αφήγησε πάντα με τον ίδιο τρόπο, ούτε μιλάνε όλες για το ίδιο θέμα. Λοιπόν, πριν από τα live και πριν από τις ηχογραφίες υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Η διαδικασία πριν από την ηχογράφηση είναι η σύνδεση των τραγουδιών, έτσι. Πριν από το live είναι οι πρόβες για τα τραγούδια που θα παιχτούν στο live. Οπότε εμένα τι μου αρέσει? Μου αρέσει η σύνδεση των τραγουδιών πριν από την ηχογράφηση και η μέρα του live που έρχεσαι σε επαφή με το κοινό. Καταρχήν ήταν το πρώτο στίχημα να εγκληματιστώ στην παρέα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ εύκολο, γιατί βοήθησε πολύ το ότι υπήρχε κοινός στόχος και προσήλωση σε αυτό που γινόταν. Ήταν πολύ εύκολο να εγκληματιστώ τελικά στην παρέα. Από εκεί και πέρα τα ακούσματά μας, παρόλο που είναι διαφορετικά, νιώθω ότι έχουν παντρευτεί αρκετά μέσα στη δουλειά που βγάζουμε όσον αφορά τη συνθέση των κομματιών και την ηχογράφηση του δίσκου. Και από εκεί και πέρα στο live πιστεύω ότι προσπαθώ μέσω των εμπειριών που έχω και εγώ όπως και ο καθένας μας να δώσω τη σιγουριά στην πάντα, την ασφάλεια στο live ότι θα βγει καλό, και προσπαθώ να το δώσω όσο μπορώ περισσότερο και στους υπόλοιπους επάνω στο stage για να δώσουμε όσο καλύτερο γίνεται αυτό που θέλουμε έξω στον κόσμο. Always fucking in the dream. It came to be.
Sweet guitars for
χτίζω. Είμαι μέλος της μπάντας, γιατί ζω κάθε κομμάτι που δημιουργείται από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε όταν μου ζητήθηκε να κάνω το εξώφυλλο, ζήτησα να με αφήσουν ελεύθερη, να μην βάζουν περιθώρια, να κάνω ό,τι νομίζω, όπως το βλέπω εγώ. Και δημιουργήθηκε η εικόνα που έχουμε, δηλαδή η ηρωίδα, η Ντάσα. Τι αντιπροσωπεύει? Είναι σταθερή, είναι όμορφη, είναι δυνατή. Και όσα πράγματα που γίνονται και συμβαίνουν γύρω της, αυτά τα πολλά πρόσωπα που πέφτουν κάτω και τη γυρνάνε, αυτή παραμένει δυνατή. Αυτή παραμένει αυτή που είναι, ό,τι και να συμβαίνει. Και όλη αυτή η πολυπροσωπία που τριγυρνάει γύρω της, την κάνει ακόμα πιο δυνατή. Δεν την δυσκολεύει, είναι εκεί. Αυτό έχω να πω για το εξώφυλλο.
music seemed so right before I started through the walls. A massive crowd of silence, a giant cosmic voice, the pulling strings of vanity, which things were said by choice. Give it away or don't talk, shut the fire up. Tell Mama We're Doing OK υπάρχει σαν στίχος στο τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ, το Till Next Time. Το Till Next Time είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται σε ένα θέμα που μας απασχόλησε σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ. Έχει να κάνει με το... Ξέρεις, το να είσαι σε μια rock μπάντα, να παίζεις σε μια rock μπάντα, είναι πολύ cool πράγμα. Βασικά, αν είσαι πιτσιρικάς, είναι γαμάτο. Μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις, να σπαταλάς ώρες στις ώρες εκεί πέρα και κανείς δεν θα σου πει τίποτα και ποτέ. Αν δεν είσαι πιτσιρικάς και θυσιάζεις χρόνο, χώρο, χρήμα, θεά ουσία και όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνεις για την πάντα σου, τότε μια μερίδα ανθρώπων πιο συντηρητική, θα έλεγα, που είναι γύρω σου, για αυτούς το πράγμα αλλάζει.
Έτσι. Για αυτούς είσαι ένας ανώριμος ρομαντικός που παλιμπερδίζει ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Στην ουσία, σε βλέπουν σαν ένα παιδί και όχι με την καλή την έννοια, με την κακή την έννοια. Εμείς είμαστε αυτό το παιδί. Εμάς μας αρέσει πολύ αυτό το παιδί και γι' αυτό tell mama we're doing okay. Πριν σου απαντήσω, καταρχάς αυτά που ακούω γύρω μου από τρίτους, πολλοί λένε ότι το καλύτερο κομμάτι του δίσκου είναι το Free Speech for Sale. Έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι το αγαπημένο του κομμάτι είναι το Nancy. Κάποιοι άλλοι λένε το Confused. Αν ρωτήσεις αυτούς θα σου πούνε είναι το Nancy το αγαπημένο κομμάτι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να το παίζουμε live. Θεωρώ πιο ολοκληρωμένο κομμάτι το Confused, αλλά νομίζω ότι αυτό που μου αγγίζει πιο πολύ συναισθηματικά είναι το Till Next Time.
Leftover Bullets. Το συγκρότημα των φίλων από τη Θεσσαλονίκη που παίζει πολύ ωραίο hard rock, προσέχει πολύ τις δισκογραφικές του δουλειές και επιμελείται τα βίντεο του. Είναι μια παρέα φίλων που εκτός από το ότι παίζουν μουσική μαζί, κάνουν και πολύ παρέα. Νομίζω έτσι πρέπει να είναι τα συγκροτήματα. Πιστεύω ότι τους αξίζει να κάνουν περισσότερες συναυλίες στο εξωτερικό. Αν δεν είχα το δικό μου συγκρότημα, αν δεν είχα τα δικά μου τραγούδια, αν δεν είχα βρει το δικό μου στυλ μέσα στα χρόνια στη μουσική και ήθελα να παίξω, θα έπαιζα hard rock. Leftover Bullets. Γνωρίσαμε τους Leftover Bullets στη Θεσσαλονίκη, κάναμε παρέα και στην Αθήνα όταν κατέβηκαν τα παιδιά, τους ακούσαμε και είναι μπαντάρα. Το CD τους είναι μια υπέροχη δουλειά, θα μπορούσε να σταθεί σε οποιαδήποτε σκηνή της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τους αγαπάμε πολύ, ακούστε τους. Καλησπέρα παιδιά, είμαστε ο Νίκος και ο Τάκης, ο γνωστός οίκος μόδας από τους Τσοπάνα Ρέιν. Να δώσουμε χαιρετίσματα στους Θεσσαλονικείς φίλους μας, στους Leftover Bullets και να τους πούμε, να συνεχίσουν αυτό που κάνουν και κάπου στην πορεία του χρόνου γενικά θα βρεθεί η αλήθεια η οποία, όπως λέμε και εμείς, προϋπήρχε. Γεια σας. Στα χέρια μου κρατάω ένα CD, μια δημιουργία της μπάντας Leftover Bullets. Παιδιά, εύχομαι καλό τάξιδο. Μπορέσατε να βγάλατε τη δουλειά σας. Εύχομαι να βγάλετε ακόμα πολλές, πάρα πολλές. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Tell mama we are doing okay. Τα πάτε μια χαρά. Μην το αφήσετε. Συνεχίστε έτσι. Τώρα που γίνατε και πολύ καλή παρέα και με τον Ζαφύρη τον Προϊόπουλο. Γεια σου Ζαφύρη. Rock on. Υλικό υπάρχει πάρα πολύ. Όχι απλά από την πρώτη μέρα ύπαρξης της μπάντας, από πολύ πιο πριν, ας πούμε, από την εποχή των παγετώνων, από τότε που η πρώτη κλασική κιθάρα λειτουργούσε στα χέρια του Γιώργου σαν κομμένο παγίδα. Δεν ξεχνάμε ότι από την μπάντα έχουν περάσει, εκτός από τα βασικά μέλη που είναι τώρα και το Γιώργο με το Βογιατζή που, ας πούμε, είναι σταθερή από την αρχή, έχουν περάσει και άλλα μέλη, έχουν περάσει και άλλοι κιθαρίστες, έχουν περάσει drummer, μπασίστες. Υπάρχει πολύ πράγμα συγκεντρωμένο. Πολλές ώρες, είτε από φωτογραφίες, είτε από βίντεο, είτε από συζητήσεις που δεν αποτυπώθηκαν σε κάποιο μέσο, αλλά έχουν μείνει χαραγμένες. Πολλές πρόβες, πολλές αγωνίες, τα live. Υπάρχει πολύ πράγμα. Υπάρχει πολύ. Τι να κάνεις με αυτό στο μέλλον, δηλαδή, ας πούμε, τι μπορείς να κάνεις με κάτι που είναι μέρος της ζωής σου. Τι μπορείς να κάνεις. Το κρατάς, θησαυρός, βλέπεις. Βλέπεις που έχουν φτάσει, αυτό, και αισθάνεσαι απλά περήφανος, ας πούμε, που έχουν καταφέρει και έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Τώρα άμα γίνουν και πάρα πολύ διάσημοι και φύγουν και στην Αμερική και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, θα το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά αυτό το υλικό, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει. Λοιπόν, Leftover Bullets, ό,τι καλύτερο παίζει στη heavy rock φάση αυτή τη στιγμή στην πόλη. Είναι σαν τον κορονοϊό. Το άκουσες, κόλλησες. Και αν κολλήσεις, τελείωσες. Ό,τι καλύτερο παίζει. Περιμένουμε το επόμενο live τους στο 8ball, το οποίο θα είναι sold out. Αλλά να κάνω μια ερώτηση λίγο. Το τραγούδι Nancy, για ποιον το έχετε γράψει, ρε? Λοιπόν, οι Leftover Bullets, τους έχω θεωρήσει φλόρους. Για το ύφος της μουσικής που παίζουν, αλλά είναι μια μπάντα η οποία έχει γεμίσει κάθε φορά που έχει παίξει το πειρατικό, έχει γεμίσει και άλλα μαγαζιά της πόλης μας. Καιρός να τους μάθετε, καιρός να τους ακούσετε. Και αυτή η Φλόρη, ωραία είναι. Είναι δικιά μας μπάντα, είναι δικά μας παιδιά. Η γνωριμία μου με τους Leftover Bullets έγινε μέσω ενός κοινού μας φίλου,
και παραγωγού τους, του Γιώργου του Βασίλα. Βέβαια είναι πολλοί παράγοντες για να ασχοληθείς με ένα συγκρότημα, με ένα group. Οι Leftover Bullets πληρούσαν, μπορώ να πω, τις περισσότερες προδιαγραφές. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, έχουν όρεξη, φαίνεται, και προσέχουν πολύ τις κινήσεις τους. Την παραγωγή, τα βίντεο κλιπ, ό,τι κάνουν το κάνουν, θα μπορούσα να πω, με χειρουργική ακρίβεια. Δηλαδή είναι κάποιοι λόγοι που όταν τους δει ένας μάνατζερ, ένας ατζέντης, να πεις ότι, βέβαια, για να ασχοληθείς, βέβαια και τα τραγούδια όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Χωρίς καλά τραγούδια δεν πας πουθενά. Είναι μια hard rock μπάντα της Θεσσαλονίκης και όπως είπα, τους άρεσε αυτό που κάνουν. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά είναι όμορφος. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Κάνουν πρόβες, ακόμη και τώρα που μέσω καραντίνας δεν υπάρχουν live, κάνουν πρόβες 2-3 φορές τη βδομάδα, αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρονται, τους αρέσει. Έχουν δηλαδή κάποια καλά θετικά στοιχεία. Αλλά έχουν ένα κακό. Πίνουν πολλές μπύρες. Σε αντίθεση με μένα που πίνω από ελάχιστα έως καθόλου. Αλλά θα αρχίσω να πίνω. Αυτοί με κατάντησαν εκεί.